1956-58, διευθύντρια ήταν η Φιλίτσα Μαγαλένη, ενώ καθηγήτρια ήταν η Καζάκου. Τον επόμενο χρόνο, 58-59, στα 26 χρόνια της, γιατί βουνό με βουνό δεσμίκη, ήρθε στη ΣΠΑΡΚ ως διευθύντρια η Ναυσικά Δελιγιάννη, η οποία συμπτωματικά υπήρξε οικογενειακή μου φίλη. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε κρατήσει τη ΣΠΑΡΚ Ναυσικά. Ζει. Και παντρεύτηκε έναν μακρινό μου θείο, Γαβαλάς στο επώνυμο, είναι Γαβαλά δηλαδή τώρα πια, αυτή είναι Ναυσικά Δελιγιάννη Γαβαλά, και υπηρέτησε αργότερα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Αίγιο, στο Ξυλόκαστρο, να σας τη δείξω. Στη Χαλκίδα και τέλος στο Πειραιά. Μου διηγήθηκε η ίδια. Έμενα μέσα στο Ινστιτούτο. Ναι. Πέρασα πολύ καλά στη Σπάνη. Καλύτερα από τα άλλα μέρη που πήγα. Είναι λίγο μεγάλη και δεν μπορούσα να πάρω περισσότερα στοιχεία. Το 1959, εδώ είναι στην καλή της φάση όπως την γνώρισα εγώ. Το 1959-1961, ως διευθύντρια υπηρέτησε η Άννα Κελεσίδου. Την περίοδο αυτή δίδασκε και η Πολατίδου. Η Πολατίδου ήταν με την Δελιγιάννη. Χρονολογικά κάπως διαφορετικά. Ναι, ναι, κάπως διαφορετικά. Η Άννα Κελεσίδου ήταν με την Μαντάμ Φιλής, μια Γαλλίδα. Ναι. Η Άννα Κελεσίδου τώρα, να σας πω για την Κελεσίδου, την οποία επίσης βρήκα. Η Άννα Κελεσίδου κατάγεται από τη Δράμα με γονείς πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γαλλική φιλολογία και γλώσσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ρωσική γλώσσα στο Κέντρο Σπουδών Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Γρενό. Εκτός από καθηγήτρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Σπάρτης, Ναυπλίου και Αθηνών τα πρώτα χρόνια, υπήρξε διευθύντρια Κέντρου Ερευνών Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγήτρια φιλοσοφίας. Η κυρία Κελεσίδου Καγανού μας αφηγήθηκε τηλεφωνικά. Υπηρέτησε στη Σπάρτη το 1960-61 και αν δεν με καλούσε στο Πανεπιστήμιο ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, δεν θα έφευγα από τη Σπάρτη. Στην αρχή τα σπίτια, η κοινωνία ήταν κλειστά. Στο τέλος όμως, όταν με γνώριζα, οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα. Έμενα στην οδό Όθωνος 10. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Παρουσίασα το έργο του Μαριβό το 1960, όπου έφτιαξα τις περιοχές και τις χορογραφίες. Είχα μαθητή 3 χρονών, το γιο του Νομάρχη. Όταν πρωτοβήγα στη Σπάρτη, μάζεψα τα παιδιά, μεγάλα παιδιά, 17 χρονών, απ' έξω που έπαιζαν, και τους έκανα το πρώτο μάθημα με τίτλο «Έκθεση στα γαλλικά». Καθείς γνωρίζει έναν τόπο από τα παιδιά και τους φτωχούς του. Ένας μαθητής έγραψε γαλλικά. Καθείς γνωρίζει έναν τόπο από τα παιδιά και τους φτωχούς του και από τους δασκάλους του. Και αν είναι δάσκαλοι γάιδαροι. Ένα μήνα έκανα μάθημα αποστασιοποιημένο. Αναγκάστηκε και ζήτησε συγγνώμη και το πήρε πίσω. Ένα ωραίο περιστατικό που οποίο διηγήθηκε και η Εκκλησία. Στη συνέχεια, καθηγήτρια. Η Άννα Κελεσίδου είχε και όταν έγινε τα εγγένεια τη φιλοσοφική σχολή, ναι. Είχε πει ναι. Είναι η πρώτη υπογραφή στο βιβλίο τη Σκεπτό. Ναι, γιατί ήταν από το Θεοδωρακόπουλο. Στη συνέχεια, καθηγήτριες και διευθύντριες ήταν η Ζανίνη Φλής, ναι. Η Φιφή Αυτοφορίδη του Λάκου, η Ευαγγελία Ζαρεφωνή του Φρουζάκη, η Σοφία Μαρκά, η Μαρία Πούτου, η Γραμματική Μπουλούκη, Αντιγόνη Βεϊνόπλου και την Πεκράκου Κακαλέτρη και η Νίκη Φιλιππούλου από το 1965 έως το 1986. Εδώ είναι από τις ορκούς. Η πρώτη είναι η Κυρία Κιδούτη, ναι. Κάπου που δίπλα είμαι εγώ, στην άκρη είναι και την Πεκράκου. Για το έργο που επιτελούσε το παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου στη Σπάρτη και τη Νίκη Φιλιππούλου, μιλάει η εφημερίδα Τεχνιδρόμος του 1981. Ας μας επιτραπεί συνεπώς να συγχαρούμε ολόψυχα την εξαίρετη διευθύντρια του παραρτήματος Σπάρτης, κυρία Νίκη Φιλιππούλου, και τις εισάξιες συνεργάτες της για το έργο που τόσο ευσυνείδητα επιτελούν και τα λαβρά αποτελέσματα του οποίου όλοι γνωρίζουν. Ωραία, δεν είναι.
Οι μαθητές που σπούδασαν στο Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν πολλοί και γνωστοί μας. Οι άνθρωποι της πλαϊνής πόλης, οι φίλοι μας, οι παρέες μας που με τη σειρά τους γράφουν ιστορία, όπως όλοι μας άλλους. Οι μαθητές της δεκαετίας του 50, το πρώτο μισό, ήταν μια αναπαντική σειρά, θα σας πω μερικά ονόματα, να σας κουράσω όμως. Νέλη Αγγελάκου, Σούλα Αρκιτάκου, Σουλτάνα Βασιλάκου, Πόπη Βενετσανάκου, Στέλλα Γίνη, Χρήστος Γκίνης, Βίλη Σαραφωνίτου, Δήμητρα Καμίτσι, Δώρα Θεοφιλοπούλου, Θάλια Καμίτσι, είναι πολλές. Αν θέλετε, θα σας δώσω. Να σηκώσουν το χέρι τους. Όσοι σπίτσονται, λέει, μαθήτες, βάζετε να σκοτείτε όλοι. Τη δεκαετία του 50 πάλι, το δεύτερο μισό, είναι η Ελένη Αλεξανδροπούλου, Βερόνικα Ανδριώτη, Μαρία Βελίκα, Αντώνης Βενετσανάκος, Γιάννης Γούτος, Μαρία Βούτου, Ρένα Καπετανάκου, Ιωάννη Στραντώνα, δεν ξέρω αν έχω βατάλα, Ντίνα Τσέκερη, Μελέτη Φουγγιώρης, Μέρη Παρίδα κλπ. Δεκαετία του 60 προστίθεται Τασία Αρχιτάκου, Χάρης Αρχιτάκου, Γιώργος Λαχόπουλος, Ρένα Καμποπούλου, Ποτούλα Ζαχαριά, Ντίνα Ηλιοπούλου, Πίτσα Ηλιοπούλου, Ελίνα Ηλούφη, Γεσπασία Μακρομιχάλη, Μάρθα Παπα-Νικολάου, η Ροδόπη Καταπουλάκη, η Λιώρο Γάχου, και τη δεκαετία του 70, άλλοι προστίθεται, η Γεωργία Ανδριοπούλου, Νίκη Βακάλη, η Κρήτο Βασιλιά, η Ματίνα Κουτσοβίτη, η Μάδε Καράγιωγα, η Νίκη Βαφάκου, η Ματίνα Μακαλούση, η Πενελόπη Ριγάκου, η Τένια Ριγάκου, τι να σα πω, Ματίνα Ρουμενιώτη, όλοι γνωστοί είναι. Εδώ λοιπόν είναι γνωστοί και σε μένα, που δεν είμαι και εγώ. Η συμβολή του Γαλλικού Ινστιτούτου στον πολιτισμό και την κοινωνία της Σπάρτης τη δεκαετία του 50 ιδιαίτερα ήταν έντονη. Η διοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων, κυρίως στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά και τα Χριστούγεννα, όπως και αργότερα οι εκδρομές και οι συναντήσεις εκτός σχολής, προβάλλονται μέσα από τις φωτογραφίες που έχουν διασωθεί στο αρχείο της Νίκης Φιλιππούλου. Η παρουσία του Οκτάβιου Μεριέ ήταν καθοριστική. Βλέπετε την υπογραφή του στο ίδιο. Ο κατεξοχήν φωτογράφος των εκδηλώσεων είναι η φίρμα φωτογραφίων αρχικά ή αργότερα φωτογραφικά επίκαιρα Παναγιώτη είναι Παρ Θεοφυλάκη, Βρασίδου 30, Σπάρτη. Οι σφραγίδες των φωτογραφίων φέρνουν αυτά. Οι εύρωτες φωτογραφίες όμως αξίζουν χίλιες λέξεις. Στη μικρή πόλη της Σπάρτη, κάθε δεκαετία φαίνεται πως έχει το δικό της χώρο εκδηλώσεων. Οι εορτές του Γαλλικού Ινστιτούτου, καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, γίνονταν στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Αρένο Σπάρτη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και τη δεκαετία του 60, ο κινηματογράφος Φλωράλ προσφερόταν καλύτερα για τις εκδηλώσεις αυτές. Τη δεκαετία του 70, ο νεοσυσταθής κινηματογράφος Άνεσης, ο οποίος πρωτολειτουργήσε το 68, προτιμείται για τις εκδηλώσεις. Δυστυχώς, κανείς από τους ιστορικούς αυτούς κινηματογράφους δεν υπάρχει πλέον. Η περιήγηση στη ζωή και τις ημέρες χαράς της εκδράδοσης των μαθητών του Γαλλικού Ινστιτούτου Σπάρτης αποτελεί τον οδηγό των επόμενων εικόνων. Αμφιθέατρο Γυμνασίου Αρένων Σπάρτης. Ιούνιος 1951, εορτή λήξης μαθημάτων. Βλέπετε. Ιούνιος 1952, εορτή λήξης μαθημάτων στο κέντρο Εμεριέ, Ναρτιώτου του Μασόλα. Και λένε και τα παιδάκια, από αριστερά λέει Κούλης Τσαβάρας, η Νίκη έχει αναγνωρίσει, Λούλης Μαστραποστόλη, Λούλη Μαστραποστόλη, Χαρίτσια Παλαιολόγου, Ηλία Σολωμό, Στάλια Καμίτσι, Κοκομέλης, Δήμητρα Καμίτσι, Ορέστης Τεφιλόπου. Εκδρομή στον Άφλιο το 1952. Συνόδευαν καθηγήτριες Μασόλα και Τσαβάρα. Ιούνιος 1953. Τα αγόρια μπορούσαν να εκδρομήσουν. Εορτή λήξης μαθημάτων. Θεατρική παράσταση που είναι η Μαργαρίτα. Εγώ είμαι η Μαργαρίτα. Εσύ είσαι η Μαργαρίτα. Είναι
Δάσκοπα. Την Έλλη Μαργαρίτα. 1954. Εορτή λήξη μαθημάτων, θεατρική παράσταση, κυβωτός του Νόε. Στο βάθος φαίνεται η κυβωτός και μπροστά οι κοπελιές είναι οι κόρες του Νόε. Νόε. Χριστούγεννα 1955. Ναι, ναι. Μετά τι οποίοι είναι. Νίκη Μέγκου, Μαρία Βελίκα, Νιανιάρα, Αγγελάκους, Πιωτά, Νίκη Νίκη. Στελεγγύνη. Ιούνιος 1955. Εορτή λήξης μαθημάτων, ο Μελιέ, η Τσαπάνα, ο Μασόλια δίνουν τα τυχεία. Ιούνιος 1956, εορτή λήξης μαθημάτων. Είναι και ο Μερλιέ και ο Παπα-Νικολάου και η Αποστολίδου και η Πολυχρονάκου. Προηγούμενη φωτογραφία την έχετε ξαναδεί. Ιούνιος του 57, θεατρική παράσταση, το Τσίρκο Πατακούφ. Έχει ένα εξαιρετικό κείμενο στο πρόγραμμα, εξαιρετικό κείμενο στο πρόγραμμα, δηλαδή πολύ μπροστά για την εποχή του. Να το. Παραβρέθηκε και ο Μερλιέ και η Παπα-Νικολάου εξ Αθηνών, ονομάτης Κιτσίδης και οι καθηγήτριες Φιλίτσα Μπακαλιέρη και Νένα Καζάκη. Ιούνιος 1958, εορτή λήξη μαθημάτων, θεατρική παράσταση, ο Μάτος με λένε. Επίσης καθηγήτριες του κεντρικού και μητώσεις. Και όλος δεν μιλιάξα. Ο Ιούνιος 59, εδώ είναι ο Μάτος. Α, ο Μάτος μετά, συγγνώμη, είχε μείνει λίγο πίσω. Εδώ είναι ο Μάτος με λένε. Και πάμε στο Ιούνιο 58. Τα τέσσερα στοιχεία πρέπει να περιμένουμε. Εδώ είναι τα τέσσερα στοιχεία. Είναι το 40. Έχω μείνει λίγο πίσω. 47. Ναι, έχω το χωρί 47. Και εδώ είναι τα τέσσερα στοιχεία. Το περιοδικό Νέα και Δέμον καταγράφει το γεγονός. Μια ωραία τελετή έγινε στην αίθουσα του Φλωράλ από το παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου με την ευκαιρία της λήξεως των μαθημάτων της εφετινής περίοδου. Απονεμήθηκαν βραβεία και έπαινη στους πρωτεύσαντες μαθητάς και μαθητές. Ήταν είδηση για τον τύπο της εποχής. Κατά τη δεκαετία λοιπόν του 60, όταν οι παραστάσεις γίνονταν, αυτά γινόταν στο γυμνάσιο 1. Όταν οι παραστάσεις γίνονταν στο κινηματογράφο Φλωράλ, το πρόγραμμα ήταν ακόμη πιο πλούσιο. Ιούνιος του 60, εορτή λήξης μαθημάτων, θεατρική παράσταση, στο πρώτο μέρος η τρίτη πράξη από το έργο του Μαριγό, το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης, και στο δεύτερο μέρος ένα καινούργιο σπίτι σε δίδυρο στο χωριό μας. Με εξαιρετικό κείμενο στο πρόγραμμα. Είναι φοβερό να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Ιούνιος του 1960, το παιχνίδι της αγάπης και της τύχης του Μαριμό, Χαλίδα, Μέρη Χαλίδα, αδερφή μας. Μελέτης Φιτιώρης, Νίκη Μέγκου, Ρένα Καπετανάκου, σκηνικά Γιάννης Σαραντώνη. Σαραντώνη. Που έγινε γνωστό ζωγράφο. Αυτός, έκανε τα σκηνικά. 1960, πάλι σε μια εκδήλωση, παρόμοια, και εδώ, τελετή λήξη μαθημάτων και άλλη μία εορτή λήξη μαθημάτων στο 62. Εδώ πέρα παρεμβαίνει ο Κουκέν, Γενικός Γραμματέας του Γαλλικού Ινστιτούτου. 1967, εκδρομή στον Άφλιο. Είναι πάρα πολύ γνωστές, έγραψαν όσες που είχε πει ο Νίκη, όσες που προάγανε. Και η Τίνα. Η Χάρη Αλιδάκου. Είναι με το δεξιά. Ναι. Με το δεξιά. Πρώτη γιορτή είναι η Μαρία Κούλα, μετά είναι η Χάρη Αλιδάκου. Το εικόνα κινηματογράφος άνεσης. Εορτή λήξης μαθημάτων, θεατρική παράσταση του Μολιέρου, ο Ακολιμοριάτης. Και εδώ, πολύ γνωστές και πολύ γνωστοί.
Τελειώνουμε με μια, όχι τελειώνουμε, μια εκδρομή στο Μιστράτιο 74. Σαν να είδα. Όπου είναι πολύ χρωτημένη, την έχουμε ξαναδεί, της καθοκίτριας. Και αυτή είναι η τελευταία μας φωτογραφία, το 1975, στη Μαγούλα, Γιάννης Γιάπηγας, Γεωργία Κοριοπούλου, Γεωργία Κοψιάφτη, Νίκη Μακάλη, Τζίμις Κούτσαλης, Σπύρος Βασιλιάδης, Ματίνα Μακαλούς, Ματίνα Κατσίφτη, Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου κλπ. Από τις εκδηλώσεις, από τις γιορτές, από τις βόλτες του Γαλλικού Στρατού. Εγώ ολοκληρώνω με θερμές ευχαριστίες στην Νίκη, την φίλη και αγαπημένη που καταλαβαίνει τη δουλειά μας και βοηθάει και σε αυτό, με του Φιλιππόπουλου, για την παραχώρηση αυτού του εξαιρετικού όσο και σπάνιου υλικού που καταγράφει την ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου στις Πάνες. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στις κυρίες Κάρμεν Ρουγκέρ, Άννα Κελεσίδου Γαλανού, Ναυσικά Τελιγιάννη, Στέλλα Γκίν, Ματίνα Μακαλούση και Ρένα Παπαδέλη, όπως και στον κύριο Νίκο Γεωργιάδη και στον κύριο Γιάννη Γαβαλά, το γιο της κυρίας Ναυσικά, διευθυντή αυτή τη στιγμή του Γυμνασίου στην Ηρακλία Κυκλάδων, για την υπομονή βουλό της Μίξης, για την βοήθειά του στην αποψινή εκδήλωση. Επίσης, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο φίλο και συνάδελφο, τον Μιχάλη Σόβολο, για την παρουσία του, για την βοήθειά του, για τις αντοχές του, που με ανέζησε και μπορούμε και να βγάλουμε πέρα. Θα καλέσω την Νίκη, όμως, να κλείσει τη βραδιά, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Λόγος να πω κάτι. Απλώς εγώ θα προσθέσω ότι για ένα διάστημα η Πνευματική Εστία Σπάρτης συνεργάστηκε με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έτσι, μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου έγινε στη Σπάρτη, στο Δημαρχείο, στο παλιό Δημαρχείο της Σπάρτης, μια έκθεση με μικρά γλυπτά του Γλύπτια Πάρτη. Η Χίρα Πάρτη έστησε την έκθεση. Και όσο διαρκούσε η έκθεση, ήταν παρούσα πρωί και απόγευμα. Μετά, είχαμε τη Βιτραγή μέσω Ινστιτούτου πάλι. Είχε πει η Βιτραγή, η Μερόπη Πρέκα, η οποία με διαφάνειες μας έδειξε την πορεία και την εξέλιξη των βιτρών από τους αιώνες. Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως διαφάνεια ήταν η πρώτη, μας έδειξε κάτι σαν βιτρό, από τις ανασκαφές που είχαν γίνει στις Κέγκρες, αρχές Κέγκρες, κοντά στον Ισμό. Πάλι μέσω Ινστιτούτου είχε πει ο αείμνηστος Άρης Αλεξάκης, αδερφός του γνωστού συγγραφέα του Βασίλη του Αλεξάκη. Είχε πει δύο φορές, η δεύτερη φορά ήταν η πιο ενδιαφέρουσα. Έγινε μία εκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Ο Αλεξάκης είχε έρθει μαζί με τον καραγιοζοφέκτη τον Μόλα. Ο Μόλας παρουσίασε ένα κομμάτι από τον καραγιόζη γιατρό και ο Αλεξάκης μίλησε και παρουσίασε ένα κομμάτι από την κομμωδία του Μολιέρου, του Μολιέρου του 17ου αιώνα, γιατρός με το ζόρι ή γιατρός με το στανιό. Ξεχνάμε κιόλας. Ήρθε πάλι ο ιστορικός του Θεατρικού Μουσείου, η ψυχή του Θεατρικού Μουσείου, ο Γιάννης Σιδέρης, συνοδευόμενος από τη Μέρη Αρώνη. Ο Σιδέρης μίλησε για το αρχείο, για το μουσείο και για τα θεατρικά δρόμενα και η Μέρη Αρώνη ερμήνευσε κάποιους μονολόγους από την Λύση Στράτη. Είχαν έρθει κι άλλοι, είχε έρθει παραδείγματος χάρη η Κιαμίστα, η Αντινάη Καπουδίστρια.
Είχε έρθει μία ταπεισχέρη, είχε έρθει μία εικαστικός, ένας τσελίστας, βιολιστής, πιανίστες. Ήτανε κάπως οι καλλιτέχνες, δεν είναι ανάγκη να τους αναφέρω όλους. Η ώρα περνάει, σας περιμένει και η Αρετή και τη ΜΕ. Συγγνώμη, γιατί ξεχνάμε κιόλας. Απλώς ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου το έχω περάσει στους κόρπους του Γαλλικού Ινστιτούτου. Είτε ως μαθήτρια, είτε ως σπουδάστρια, είτε ως δασκάλα. Γι' αυτό ευχαριστώ την Πέμπτη για τη συγκίνηση που μου προκάλεσε, γιατί ξαναείδα όλους τους παλιούς μου τους καθηγητές, από τον Μεσσία Βικτόρ μέχρι την τελευταία, την γλυκύτατη, την Άννα, την Κυρισίδου. Θέλω να πω και να ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τους μαθητές μου που πέρασαν από τα χέρια μου, πολλά από αυτά τελικά από αυτά έχουν γίνει συνάδελφοι, για τις χαρές και τις κάποιες πίκρες που μου είχαν δώσει. Τους σκέφτομαι πάντοτε, γυρίζω πολύ συχνά με νοσταλγία στα χρόνια τα διδασκαλικά μου, ήταν και τα πιο γόνιμα χρόνια ίσως της ζωής μου. Και πάντα χαίρομαι να βλέπω παλιούς μαθητές. Ευχαριστώ αυτά τα παιδιά και τις συνεργάτες που είχα κατά καιρούς. Ευχαριστώ εσάς για την παρουσία σας και αρετή και την έκτη σας περιμένω.